Ψήφισμα που ζητά μόνιμη εκεχηρία στη Λιβύη ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τα μέλη του Συμβουλίου θεωρούν ότι η μόνιμη εκεχηρία θα πρέπει να διαδεχθεί την εύθραυστη ανακοχή που έχει επιβληθεί στη χώρα μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών από τον Ιανουάριο. Το ψήφισμα που συντάχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο εγκρίθηκε μετά από συζητήσεις τριών εβδομάδων με 14 από τις 15 ψήφους και τη Ρωσία να απέχει. Αμφιβάλλουμε ότι αυτού του είδους τα τελεσίγραφα θα αναγκάσουν τους Λίβιους να φτάσουν σε συμφωνία νωρίτερα. Ειλικρινά θα θέλαμε να εφαρμόζονται τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Λιβύη. Θα θέλαμε αυτό το έγγραφο να είναι βιώσιμο. Αλλά δεν νομίζουμε ότι αυτό είναι πιθανό. Επομένως, δεν μπορούμε να το υπερψηφίσουμε. Και αν δεν εφαρμοστεί, τότε θα σας θυμίσουμε τι λέμε σήμερα. Την ίδια ώρα, η ηγεσία του Λιβυκού Εθνικού Στρατού του Χαφτάρ διαψεύδει την καταγγελία της αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη, κατά την οποία οι δυνάμεις του στρατάρχη δεν επιτρέπουν να προσγειώνονται αεροσκάφη του οργανισμού στη Δυτική Λιβύη. Σε σχετική ανακοίνωση του Λιβυκού Εθνικού Στρατού αναφέρεται ότι απλώς δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μητίγκα της Τρίπολης και στο αεροδρόμιο της Μισράτα, διότι ελέγχονται από ένοπλες δυνάμεις πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας. Την Κυριακή θα διεξαχθεί στο Μόναχο νέα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη της Λιβύης στο Βερολίνο.